και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κύριε Σοφιανέ, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα που συζητάτε και απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες και δεν είναι άλλο από την διαχείριση των πύρινων μετόπων της 11ης Αυγούστου και την καταστροφή στην Βόρειο-Ανατολική Αττική. Η δική σας οπτική πάνω στο θέμα ποιο είναι? Είναι το επιχειρησιακό, είναι ζητήματα πρόληψης, είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη συνέχεια? Για να συνδέσω την απάντηση με το προηγούμενο σχόλιο σας για την κυρία Βούλτεψη και τη συγκρίση με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι βολικές, ξέρετε, αυτές οι συγκρίσεις για μια κυβέρνηση αδίστακτη όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ουσιαστικά συγκρίνουν πάνω στο ίδιο έδαφος της κοινής πολιτικής. Εγκατάλειψη της πρόληψης, ουσιαστικά από υποστελέχωση της πυροσβεστικής. Δουλεύουμε ακόμα με εποχικούς πυροσβέστες, ξέρετε, και για αυτούς δεν ακούστηκε τίποτα. Με την ανάγκη της μόνιμης και σταθερής δουλειάς σε ένα κρίσιμο μέτωπο όπως είναι η πυρασφάλεια και από την πλευρά της πρόληψης και από την πλευρά της καταστολής. Και φυσικά συζητούν στο ίδιο έδαφος, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια τα στοιχεία είναι αμήλικτα και για την προηγούμενη και για τη σημερινή κυβέρνηση, όταν έχει καεί το 37% των δασικών εκτάσεων της Αττικής, όταν κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και όταν όλα τα φορτώνουν στην κλιματική αλλαγή και στον παράγοντα της ατομικής ευθύνης. Γιατί το ακούσαμε και αυτό. Έφτασε η φωτιά στον αστικό ιστό, θα έφτανε στο Σύνταγμα, γιατί υπήρχαν ακαθάριστα οικόπεδα. Όλα αυτά, θα έλεγα, δείχνουν την ανάγκη να το πάρουμε αλλιώς και από πλευράς πως στεκόμαστε απέναντι στις συνέπειες αυτής της καταστρεπτικής πυρκαγιάς, μιλώντας, αν θέλετε, μόνο για την Αττική και για τα 100.000 στρέμματα. Αλλά είναι και άλλα. Είναι η Ρόδος που ξανακάηκε, πέρυσι είχε τεράστια καταστροφή, είναι η Κρήτη, είναι τόσες γωνιές της πατρίδας μας, είναι το όρος Όρβυλος που έκαιγε για ένα μήνα, είναι ουσιαστικά η εγκατάλειψη της πολιτικής προστασίας των δασών, η εγκατάλειψη της πολιτικής πρόληψης και όλα αυτά γίνονται στο όνομα, ξέρετε, της πράσινης μετάβασης, την οποία την έχουν συνομολογήσει, ψηφίσει και στηρίξει όλα τα αστικά πολιτικά κόμματα, όχι μόνο η κυβέρνηση. Και μιλάνε για πράσινη μετάβαση, δίνονται δισεκατομμύρια για να μπορέσουν οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμοστούν στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και εμείς είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες, με τις εκρήξεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού, οι οποίες γίνονται με βάση και τους πράσινους πόρους, με τις εκρήξεις και τη συμβολή τους στο κύμα των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Και φυσικά με τις συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Μόνο μια μικρή μπόρα, αν θέλετε, αυτή την περίοδο στην βορειοδυτική Ελλάδα οδήγησε σε πλημμυρισμένους δρόμους. Δεν είμαστε μακριά από τον Σεπτέμβρη με μια άλλη μπόρα να ξαναβλέπουμε τους δρόμους και τις λεωφόρους της Αθήνας να μετατρέπονται σε ποτάμια όπως και γίνει την περσινή χρονιά. Τα λέμε όλα αυτά γιατί πραγματικά σήμερα δεν μπορούμε να στεκόμαστε με απάθεια. Δεν μπορούμε να ακούμε ξανά τα ίδια χιλιοϋπαιγμένα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Δεν έχει αξιοπιστία η αντιπολίτευση που κάνει η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία είτε με την έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ είτε με την έκφραση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά απαιτώντας το 100% των αποζημιώσεων για τις καταστροφές, πρέπει να μπει επιτάπητος η καρδιά του προβλήματος ότι όσο κίνητρο και λειτουργία αυτής της οικονομίας και αυτού του κράτους είναι το κέρδος, είναι το κεφάλαιο, είναι τα επιχειρηματικά κέρδη, τόσο ο λαός μας θα πληρώνει συνέπειες. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τα όσα εξελίχθηκαν στην χθεσινή πολιτική γραμματεία και την αμφισβήτηση του Στέφανου Κασελάκη. Κοιτάξτε, και ο ΣΥΡΙΖΑ με την εκδοχή την κρατούσα του κυρίου Κασελάκη, είτε με τις εκδοχές που έχουν προέλθει από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι σήμερα, βρίσκεται σε κρίση πολιτική και ιδεολογική. Αυτή είναι η ουσία. Έχει τις ίδιες στρατηγικές επιλογές με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι οι πολιτικές οι οποίες καθορίζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Είναι η οικονομία της αγοράς, είναι τα κέρδη του κεφαλαίου, είναι η πράσινη μετάβαση, είναι η μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική για να ανταποκριθεί στο μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία.
και στα πλαίσια αυτών των κοινών στρατηγικών επιλογών βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση, την παρακολουθείτε και αυτές τις μέρες, mm-hmm. ουσιαστικά μια αντιπαράθεση υπονόμου σε σχέση με, με την πισίνα του Κασελάκη ή με το που έκανε διακοπές ο Μητσοτάκης ή με την λίστα γάμου ή με το τι είπε ένας μπασκετμπολίστας ευρωβουλευτής κλπ. Μια αντιπαράθεση δηλαδή έξω και πέρα από την καυτή πραγματικότητα την οποία ζει ο λαός μας, έξω και πέρα από την ανάγκη απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση να οργανωθεί αντίσταση, αγώνας με αιτήματα, γιατί δεν πάει άλλο, ξέρετε. Πρέπει να δοθούν λύσεις τώρα. Δεν πάει άλλο με την υγεία στα νησιά και στην υπόλοιπη χώρα. Δεν φτάνουν αυτές οι δικαιολογίες ή αυτές οι γελιότητες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι διαδήλωνα στην Πεντέλη, λέει, μεταφερόμενοι οπαδοί. Στη Λέρο που αντιμετώπισαν την επίσκεψή του, ποιοι διαδήλωναν? Μεταφερόμενοι εκδρομής. Είναι κυριολεκτικά ένας κόσμος στα κάγκελα. Η οργή όμως και η αγανάκτηση πρέπει να αποκτήσουν πολιτικό περιεχόμενο. Πρέπει να γίνουν οργανωμένος αγώνας, απέτηση εδώ και τώρα για μέτρα τα οποία θα δώσουν ανάσα στο εισόδημα, για μέτρα τα οποία θα στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας, θα στηρίξουν την παιδεία, γιατί ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο με τα γνωστά προβλήματα, τα ίδια χιλιοπαιγμένα προβλήματα. Άρα η απάντηση, η δική μας απάντηση, η δική μας συμβολή είναι ο λαός μας να μην σταθεί αδρανείς απέναντι σε αυτή την επίθεση που γίνεται στη ζωή του, στο εισόδημά του, στην καθημερινότητά του, οργανώνοντας την πάλη του να στρέψει την ανάγκη της πολιτικής συζήτησης στην αλλαγή των πραγμάτων, στην αλλαγή τάξης, στην αλλαγή προτεραιοτήτων, την οποία αν θέλετε πρέπει να στοχεύσουμε ακόμα πιο σταθερά, γιατί εκεί είναι η καρδιά του προβλήματος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Σοφιανέ. Σας ευχόμαστε καλημέρα. Καλημέρα σας.